Γεια σας. Γεια σας, κυρία Κωνσταντοπούλου. Γεια σας, γεια σας. Για πείτε μας, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή σας κάνω αναμετάδοση με ακριβώς στην πόρτα της ΕΡΤ. Μπροστά μου βρίσκονται πάνω από 15 αστυνομικοί, οι οποίοι εμποδίζουν να εισέλθω στο χώρο του Ραδιομεγάρου. Ήδη έχει παραταχθεί μια δημιουργία των ΜΑΤ στο οδόστρωμα, εμποδίζοντας τους εργαζομένους να παρίστανται και στο οδόστρωμα και εκθέτοντάς τους σε κίνδυνο, διότι τους πρόχνουν προς τον δρόμο όπου κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Ο υπεύθυνος κύριος Λαμπρόπουλος εδώ και πάρα πολλή ώρα αγνοείται. Του έχω ζητήσει να καλέσει τον εισαγγελέα υπηρεσίας και να υπάρξει εισαγγελέας που θα αναλάβει, αν θέλετε, την τήρηση της νομιμότητας, διότι αυτή τη στιγμή η αστυνομική αρχή παραβιάζει τη νομιμότητα. Περιμένω ως βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης εδώ και 58 ώρες από τις 7 το πρωί, 7 παρά 6.30 το πρωί της Πέμπτης, περιμένω να εισέλθω σε ένα δημόσιο κτίριο, το κτίριο της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, της ΕΡΤ, που μέχρι και το βράδυ της Τετάρτης ήταν ελευθέρως προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες και βεβαίως τους βουλευτές, οι οποίοι συμμετείχαμε σε ραδιοτηλεοπτικό πρόγραμμα που προβαλλόταν από εδώ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτού του είδους η παρέμβαση με όπλα, με αστυνομική δύναμη, χωρίς εντολή της εισαγγελικής αρχής, χωρίς παρουσία του εισαγγελέα, η παρεμπόδιση της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το να ασκήσει το θεσμικό της ρόλο και τη θεσμική της αποστολή, αλλά και το γεγονός ότι, όπως ενημερώθηκα και συνομολογήθηκε από τον ίδιο τον υπεύθυνο αστυνομικό, εισήλθαν στο κτίριο του Ραδιομεγάρου πρόσωπα άγνωστα, συνοδευόμενα από ΜΑΤ, τα οποία υποτίθεται ότι είναι τεχνική του εκτρώματος μορφώματος ΔΕΛΤΑ ΤΑΠ, τα οποία απέκτησαν πρόσβαση, με συγχωρείτε, απλώς για να σας ενημερώσω. Ναι, απέκτησαν πρόσβαση σε μηχανήματα αξίας εκατομμυρίων. Αυτό και μόνο το γεγονός συνιστά μείζωνα παραβίαση της νομιμότητας. Τα μηχανήματα αυτά είναι χρεωμένα σε εργαζομένους οι οποίοι έχουν απευθύνει εξώδικο από τον Ιούλιο προκειμένου να γίνει νόμιμη παράδοση παραλαβή. Αυτή τη στιγμή μπορεί να συμβαίνουν δολιοφορές, μπορεί να προκαλούνται ζημιές. Και αυτή τη στιγμή οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης εμποδίζονται και εγώ προσωπικά εμποδίζομαι, μολονότι έχει ανοίξει η πόρτα, βρίσκονται μπροστά μου 15 αστυνομικοί οι οποίοι εμποδίζουν την είσοδό μου στο χώρο. Ο κύριος Λαμπρόπουλος υπεύθυνος με ενημέρωσε ότι την εντολή έδωσε ο ανώνυμος εκφωνητής του κέντρου. Μάλιστα. Ως δικηγόρος γνωρίζω ότι κανένας εκφωνητής κανενός κέντρου της αστυνομίας δεν προείσταται σε μια δημοκρατία, δεν δίνει εντολές συμμόρφωσης στους βουλευτές και κυρίως δεν υπέρχεται της νομιμότητας και του συντάγματος. Καταρχήν δύο πράγματα να σας ρωτήσω. Γνωρίζετε αν αυτοί οι άγνωστοι που μας είπατε λίγο πριν είναι δημοσιογράφοι, είναι άγνωστοι γενικώς, είναι από άλλα κανάλια? Δεν το γνωρίζω, διότι ζήτησα να μου δοθούν τα στοιχεία τους και ο κύριος Λαμπρόπουλος, ο αρμόδιος αστυνομικός διευθυντής, δεν μου τα έδωσε. Όχι βεβαίως ότι θα ασκήσω εγώ έλεγχο στοιχείων σε κανένα πολίτη, αλλά δεν αντιλαμβάνομαι πώς μπορεί κάποια άγνωστα πρόσωπα αγνώστων στοιχείων, κάποτε λέγαμε και μιλούσαμε για τους γνωστούς αγνώστους. Ναι. Πώς μπορεί λοιπόν άγνωστα πρόσωπα αγνώστων στοιχείων να εισέρχονται εκεί όπου είναι άβατο για τους βουλευτές και την αξιωματική αντιπολίτευση, για να μην μιλήσω για τους εργαζομένους, για να μην μιλήσω για τους νομικούς παραστάτες, για να μην μιλήσω για τους πολίτες. Πώς σκοπεύετε να κινηθείτε από εδώ και πέρα? Αυτή τη στιγμή έχω ζητήσει να κληθεί εισαγγελέας. Ναι. Είναι και δημόσια η έκκλησή μου αυτή τη στιγμή. Αδυνατό να πιστέψω αυτό που μου λέει η αστυνομική αρχή, ότι δεν έχει τηλέφωνο να καλέσει τον εισαγγελέα, ότι παίρνει ένα σταθερό τηλέφωνο που δεν απαντά. Επομένως παρακαλώ τουλάχιστον ο εισαγγελέας, ο οποίος ήταν παρόν τα ξημερώματα της Τετάρτης προς Πέμπτη και δήλωσε ότι δεν ανέλαβε καμία πρωτοβουλία ποινικής διαδικασίας, αντίθετα με όσα ψευδέστατα ισχυρίζεται η κυβέρνηση εντός του Κοινοβουλίου αυτή τη στιγμή. Ναι. Παρακαλώ λοιπόν να υπάρξει αρμοδίως ενημέρωση της εισαγγελικής αρχής. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει εκδώσει δελτίο τύπου με το οποίο διευκρινίζει ότι ουδέποτε διέταξε
οποιαδήποτε επιχείρηση αστυνομική μέσα στο Ραδιομέγαρο. Α, και μάλιστα. Αυτή τη στιγμή εκείνο που παραβιάζεται ευθέως είναι το Σύνταγμα. Και το ότι γίνεται αυτό την ώρα που συζητείτε η πρόταση μορφής του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, ότι κάποιοι έξω από το κοινοβούλιο συνεχίζουν να δρούν αντισυνταγματικά και παρακρατικά, αυτό εντείνει πραγματικά την ανησυχία μας για το πολίτευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου που ήταν εκεί. Και θα παραμένω μέχρι να ακριβώς. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας. Σας ευχαριστώ. Ναι, κυρία για Κωνσταντοπούλου, σας. Καλησπέρα και πάλι. Πείτε μας ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις. Παραμένω στην είσοδο εδώ. Υπήρξε μία απόπειρα βίαιης αποβολής μου. Έχω επικοινωνήσει με την προϊσταμένη της εισαγγελίας των Δωδεκών Αθηνών, την κυρία Φάκου. Την έχω ενημερώσει ότι εδώ τελούνται πια αυτόφορα αδικήματα από τις αστυνομικές δυνάμεις που αρνούνται την είσοδο σε δημόσιο χώρο σε βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την ίδια ώρα που επιτρέπουν την είσοδο σε άγνωστα πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή με σπρώχνουν. Αν θέλετε, μην το κάνετε άλλο αυτό. Μην το κάνετε άλλο. Μην το κάνετε άλλο. Εμένα με βλέπουν όλοι αυτή τη στιγμή. Μην το κάνετε άλλο. Είναι το... Μην το κάνετε άλλο. Δυστυχώς με παλαιά σκοπή σε κόλπα που ως δικηγόρος δυστυχώς τα έχω δει σε δικογραφίες. Προσπαθείτε εδώ πέρα να αντιστραφεί η πραγματικότητα. Αυτό επιχειρείτε. Εγώ περιμένω να συντάξουν οι αστυνομικοί, είναι μπροστά μου. Πάνω από 15 αστυνομικοί από τη μία πλευρά και μία δημιουργία των ΙΑΤ από την άλλη πλευρά. Δεν νομίζω ότι προσυδειάζουν αυτές τις συμπεριφορές σε δημοκρατική λειτουργία. Περιμένω κάποιος να συντάξει έκθεση προφορικής μηνύσεως για αυτό που αυτόφορα διαπράτεται αυτή τη στιγμή. Και αρνούνται όλοι οι αστυνομικοί εδώ να συντάξουν έκθεση σύμφωνα με το καθήκον τους. Είναι καθήκον συνταγματικό και νόμιμο, νομικό, σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Όσοι γνωρίζουν από εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας μπορούν αυτό να το επιβεβαιώσουν. Βρίσκομαι εδώ και αναμένω. Μάλιστα. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ πρέπει να σας πω ότι προπυλακίζονται μπροστά στα μάτια μου ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ, ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, εμποδίζονται οι νομικοί παραστάτες της ΕΣΥΕΑ να έχουν πρόσβαση στο κτίριο και να επικοινωνήσουν μαζί μου. Εμποδίζομαι από το να έχω επικοινωνία με τον συνεργάτη μου, ο οποίος έχει αποκλειστεί από μια δημιουργία των ΙΑΤ. Αν αυτή είναι πραγματικά η ΙΑΤ, είναι η υπηρεσία αποκατάστασης τάξης. Να διακυβεύεται η τάξη, εάν επικοινωνήσει ο βουλευτής με τον πρόεδρο της ΠΟΕΣΥ ή με τον νομικό παραστάτη της ΕΣΥΕΑ ή με τον συνεργάτη του. Το θέμα της αγγελικής παρουσίας έχει καθυστερήσει. Πού οφείλεται αυτό? Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Η κυρία Φάκου με ενημέρωσε ότι δεν είναι υπό την... δεν έχει καμία σχέση η εισαγγελία με αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή στο χώρο του Ραδιομεγάρου. Καμία σχέση η εισαγγελία. Εγώ ζήτησα, ανεξαρτήτως αυτού το οποίο εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και φυσικά τον κύριο Καψή που έβγαλε έναν πασοκικό λόγο ως υπουργός αρμόδιος για την ΕΡΤ πριν από λίγο στη Βουλή. Εγώ ζήτησα να προσέλθει σε κάθε περίπτωση της εισαγγελίας για να επιληφθεί της παραβίασης που γίνεται από τις αστυνομικές δυνάμεις. Δεν μπορεί να καταγγέλει βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου αυτήν την παραβίαση και να μην επιλαμβάνεται κανείς. Δεν μπορεί να ζητώ να συνταχθεί έκθεση προφορικής μηνύσεως και αυτό να μην συμβαίνει. Δεν μπορεί να στέκομαι αυτή τη στιγμή μπροστά στην είσοδο εδώ και σχεδόν δύο ώρες και να εμποδίζομαι από αστυνομικούς να εισέλθω. Υπάρχει δηλαδή μια αυθαιρεσία άνευ προηγουμένου αυτή τη στιγμή. Άνευ προηγουμένου. Είναι η Χρυστακάκη, η Αλεξάνδρα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω ποια από τις δύο, και οι δύο από το Ραδιομέγαρο. Καλησπέρα. Γεια σας.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είμαι μέσα από τα κάγκελα, μου έδωσε η Αλεξάνδρα η Χριστακάκη το τηλέφωνό της για να σας μιλήσω. Διότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι αποκλεισμένη στην είσοδο της ΕΡΤ. Μπροστά μου έχει παραταχθεί μία δημιουργία των ΙΜΕΤ, την οποία ο επικεφαλής διέταξε πριν από λίγο, δεν μου δίνει τα στοιχεία του, διέταξε να βάλουν κράνη. Προηγουμένως τον είδα προσωπικά να συνομιλεί με πρόσωπο, με πολιτικά. Τον κάλεσα να γνωστοποιήσει τα στοιχεία του, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτές είναι παλαιάσκοπης μέθοδοι προβοκάτσια. Περασμένες λέγαμε. Παλαιάσκοπης, για να μην πω χουντικίσκοπης. Ζήτησα τα στοιχεία του, αρνείται να δώσει τα στοιχεία του. Το πρόσωπο με τα πολιτικά που φορούσε κόκκινη μπλούζα απομακρύνθηκε. Αρνούνται επίσης οι αστυνομικοί εδώ να παραλάβουν έκθεση προφορικής μήνυσης, να συντάξουν έκθεση προφορικής μήνυσης για αυτή την παραβίαση. Κανείς δεν γνωρίζει τι συνέβη με τα μηχανήματα της ΕΡΤ που αξίζουν μια περιουσία εκατομμύρια ευρώ και τα οποία σήμερα δόθηκε πρόσβαση σε αυτά σε άγνωστα πρόσωπα που εμφανίστηκαν ως τεχνική υποτίθεται της ανύπαρκτης Δέλτα Τάφ. Και η είσοδος ήταν ελεύθερη για αυτά τα άγνωστα πρόσωπα. Για τα άγνωστα πρόσωπα με προστασία, ήταν ελεύθερη, μάλιστα. Όπως επίσης και για πρόσωπα με πολιτικά που μου δηλώθηκε ότι είναι αστυνομικοί. Δεν μπορώ να το γνωρίζω, διότι εγώ γνωρίζω ότι οι αστυνομικοί οφείλουν να φέρουν τα διακριτικά τους. Κυρία Κωνσταντοπούλου, η εισαγγελία τι λέει για όλα αυτά? Μίλησα προσωπικά με την κυρία Φάκου, την προϊσταμένη της εισαγγελίας. Μίλησα μαζί της αφότου περίμενα αρκετή ώρα να ενημερωθεί η εισαγγελέας από την παριστάμενη αστυνομική αρχή. Μάλιστα. Οι παριστάμενοι αστυνομικοί μου δήλωναν ότι δεν το σηκώνει κανείς στην εισαγγελία και ότι δεν έχουν τρόπο να επικοινωνήσουν με εισαγγελέα. Κατόπιν αυτού ενεργοποιήθηκα για να βρω το τηλέφωνο της κυρίας Φάκου. Το βρήκα, την κάλεσα, την ενημέρωσα, μου δήλωσε ότι δεν είχε καμία ενημέρωση από την αστυνομική αρχή. Άκουσα καλά, δεν είχε η κυρία Φάκου, η προϊσταμένη της εισαγγελίας Αθηνών, καμία ενημέρωση από την αστυνομική αρχή? Ενημερώθηκε πρωτογενώς από εμένα, μου διαβεβαίωσε ότι η εισαγγελία δεν έχει καμία σχέση με την επιχείρηση η οποία διεξάγεται αυτή τη στιγμή στο ραδιομέγαρο από τις δυνάμεις της αστυνομίας. Την ενημέρωσα ότι κατά την άποψή μου παραβιάζεται η νομιμότητα από τις αστυνομικές δυνάμεις και πρέπει να υπάρξει, να συνταχθεί έκθεση προφορικής μήνυσης, την οποία αρνούνται βεβαίως να παραλάβουν οι παριστάμενοι. Και εκείνη από την άλλη πλευρά, αφού επιφυλάχθηκε, έκανε κάποιες επικοινωνίες, με ενημέρωσε ότι είναι ενέργεια η οποία έχει τεθεί υπό την ευθύνη του Υπουργείου Οικονομικών, εάν μάλιστα σωστά κατάλαβα αυτά τα οποία... Κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι μαζί μας και ο Κώστας ο Αρβανίτης, ο διευθυντής του σταθμού. Κώστα, μας ακούς φυσικά, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Υποθέτω και εσύ προβληματισμένος. Κοιτάξτε, αυτό που είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, η κυρία Σιντοπούλη το ξέρει, από προχθές δηλαδή που συνέβησαν τα ΜΑΤ, αλλά και από τον Ιούνιο, σήμερα μιλάμε καθαρά για μια κατάσταση εκτροπής. Δηλαδή δεν νομίζω, η κυρία Σιντοπούλη με την επιστημονική της κατάσταση μπορεί να μου το διαψεύσει αυτή τη δημοσιογραφική μου εκτίμηση, αλλά νομίζω ότι πλέον μιλάμε για απόλυτη εκτροπή. Όταν η εισαγγελία δεν γνωρίζει, όταν οι αστυνομικές δυνάμεις δρούν αυτοβούλωση με τις διαταγές του Υπουργού ή του Υπουργείου Οικονομικών. Προστατεύοντας αγνώστους και εμποδίζοντας εργαζόμενους. Εγώ μπορώ να σας μεταφέρω, συγγνώμη κύριε Αρβανίτη, σας διακόπτω, συγγνώμη Κώστα μου, αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω είναι ότι εκείνο το οποίο βλέπω μπροστά στα μάτια μου είναι μια μεθοδευμένη κλιμάκωση εκ μέρους της αστυνομίας, με προκλητική εμφάνιση και προκλητική συμπεριφορά και μου δημιουργείται εντόνωση ανησυχία προβοκάτσιας, ιδίως κατόπιν αυτού το οποίο είδα η σώμαση, δηλαδή από τον επικεφαλής της δημιουργίας που αρνείτο να απαντήσει στις δικές μου εκκλήσεις και προσκλήσεις, να δίνονται κάποιες οδηγίες σε πρόσωπο με πολιτικά, το οποίο μόλις εντοπίστηκε και ζήτησα εξηγήσεις για το ποιο είναι, άρχισε να φεύγει
για να αποφύγει, αν θέλετε, τον εντοπισμό και τον έλεγχο. Ίσως όλα αυτά, μια και η Βουλή, από ό,τι βλέπω... Αυτό το έχω γνωστοποιήσει και στην αστυνομία, η οποία είναι μπροστά μου, ακριβώς είναι ο αστυνομικός διευθυντής κύριος Λαμπρόπουλος. Θεωρώ ότι υπάρχει παραβίαση του όρκου που έχουν δώσει οι αστυνομικοί από αυτή τους τη συμπεριφορά. Και από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή είναι ένας τσαμπουκάς της εκτελεστικής εξουσίας απέναντι σε κάθε άλλη, σε κάθε νομιμότητα. Αν μη τι άλλο... Με δεδομένο μάλιστα ότι γίνεται αυτή η επιλογή, την ίδια ώρα που συζητιέται στη Βουλή η πρόταση μορφής που έχουμε κάνει για την ακριβώς λόγω της εισόδου νυχτιάτικα 4.30 το πρωί των ΜΑΤ μέσα στο ραδιομέγαρο και της εντεύθεν παρεμπόδισης των βουλευτών αλλά και των εργαζομένων να έχουν πρόσβαση. Είδα μπροστά στα μάτια μου να προπυλακίζεται ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ και ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΔ να εμποδίζονται και ξαφνικά να εμποδίζονται οι νομικοί παραστάτες της ΕΣΥΕΑ από το να εισέλθουν. Την ίδια ώρα που στη Βουλή συζητούμε για αυτά τα θέματα, την ίδια ώρα η κυβέρνηση στέλνει άλλο ένα μήνυμα σκλήρυνσης, εκτράχυνσης και Τι σχέση έχουν αυτά που συμβαίνουν με όσα περιέγραφε ο Παντελής Καψής πριν από λίγες ώρες στη Βουλή για το τι κάνουν με τη Δουτού και με την εξέλιξη αυτή ανακατάληψης εντός εισαγωγικών του κτηρίου. Καμία θα έλεγα. Κάτι. Η λέξη ανακατάληψη μου δημιουργεί πραγματικά φοβερά συναισθήματα. Έτσι. Επειδή έχω μεγαλώσει δίπλα στην ΕΡΤ και έλεγα τα κάλαντα στην ΕΡΤ ως παιδάκι, πάντοτε είχα ελεύθερη πρόσβαση στο ραδιομέγαρο και ποτέ στη ζωή μου δεν είδα να εκπέμπει το τηλεοπτικό πρόγραμμα η αστυνομία. Δεν αντιλαμβάνομαι ποια είναι αυτή η ανακατάληψη. Ήταν η υποκατάληψη της αστυνομίας και την ανακαταλαμβάνει. Γι' αυτό το είπα, ας μου επιτραπεί έκφραση ηρωνικά και εντός εισαγωγικών. Δεν ξέρω ότι εσείς το είπατε ηρωνικά, αλλά κάποιοι άλλοι δυστυχώς το λένε και το πιστεύουν. Έτσι. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Κωνσταντοπούλου. Έχουμε κάτι επίγον από το ραδιομέγαρο. Αλεξάνδρα Χριστακάκη, ακούμε. Ακούστε! Έκκληση για βοήθεια απευθύνει Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί την έχουν. Ακούμε πρόγραμμα με την Καγκελάδα, να ζητά βοήθεια. Είναι απίστευτο. Αλεξάνδρα, σε παρακαλώ πολύ. Έκκληση τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την έχουν στριμώξει πάνω στα κάγκελα, ζητά απεγνωσμένα. Μ' ακούτε? Σας ακούω πολύ προσεκτικά, σας ακούμε πολύ προσεκτικά. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό που ακούω. Αλεξάνδρα, αυτή είναι η φωνή της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αλεξάνδρα, με ακούς? Αυτή είναι η εντολή σας, δεν με κρατάτε παράνομα. Μισό λεπτό. Σε παρακαλώ πολύ, Αλεξάνδρα. Ζωή Κωνσταντοπούλου, που την έχουν στριμώξει πάνω στα κάγκελα. Νομίζω ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει τελείως από την πλευρά των αστυνομικών δυνάμεων. Δεν έχω ξανακούσει βουλευτή να ζητάει βοήθεια. Τι είναι αυτό? Με σπρώχνετε! Διαβιβάζετε ψευδείς πληροφορίες! Διαβιβάζουν στο κέντρο ψευδείς πληροφορίες! Απεγνωσμένοι έτσι! Η βουλευτή σου βοήθεια! Μας αμελιάζετε με την πόρτα! Μα δεν τρέπεστε, κυρία Σεντομικέ, θα τελειώσουν! Τι κάνετε! Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή. Βάλε σε παρακαλώ, Μαρία, άνοιξε τον ήχο σου, μπορούμε να ακούσουμε. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία την έχουν στριμώξει πάνω στα κάγκελα. Ας επικοινωνήσει κάποιος με τη Βουλή, σας παρακαλώ πολύ. Μπούλικα Μιχαλοπούλου, με τη Βουλή, με τον κύριο Λαφαζάνη. Κακοποιείται η βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καταγγέλνουμε την επίθεση εναντίον εκλεγμένης βουλευτής. Όλοι σας επίορκοι! Είστε...
Ακούτε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ακούτε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Ακούμε με τη βοήθεια του Νίκου του Μπετσμέα, θα ακούσουμε καλύτερα. Μισό λεπτάκι. Όταν φτάνουν Έλληνες βουλευτές να προφυλακίζονται, να κακοποιούνται, να υφίσταται εντεταλμένη επίθεση από δυνάμεις της αστυνομίας για να εκδιωχθούν από το χώρο εκπομπής της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης που πρέπει να είναι ελεύθερη και όχι υποκατοχή, ούτε αστυνομική ούτε στρατιωτική κατοχή. Όταν συμβαίνουν αυτά, τότε προσβάλλεται και εξεγείρεται η δημοκρατική συνείδηση του καθενός μας. Και εμείς τουλάχιστον έχουμε ψυχή. Δεν έχουμε χάσει την ψυχή μας. Δεν έχουμε χάσει τη δημοκρατική μας συνείδηση. Δεν έχουμε χάσει τη δημοκρατική μας απίστοση. Τα δημοκρατικά μας αντανακλαστικά. Ως βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και αυτοί που βρισκόμαστε εδώ από νωρίς, και ο Παναγιώτης ο Κουρουκλής και ο Δημήτρης ο Στρατούλης και ο Βασίλης ο Χατζηλάμπρου από το ΣΥΡΙΖΑ και η Ρασίλη Μακρύ από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. Όλοι εδώ βρισκόμαστε με συνέπεια τον όρκο μας. Θα θέλαμε να έρθει κοντά η κυρία Κωνσταντοπούλου. Κυρία Κωνσταντοπούλου, σταθήκατε από την πρώτη στιγμή σαβράχος κοντά μας. Πείτε μας. Θα ήθελα να κάνω μία δημόσια καταγγελία και έκκληση. Απευθύνομαι με την ιδιότητά μου ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη Αθήνας, ως υπεύθυνης για λογαριασμό της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ για θέματα δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Απευθύνομαι στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την κυρία Ευτέρπη Κουτζαμάνη. Απευθύνομαι στον προϊστάμενο της εισαγγελίας Εφετών Αθηνών. Απευθύνομαι στην προϊσταμένη της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, την κυρία Φάκου, με την οποία συνομίλησα στις 5 παρά 7 λεπτά και έκτοτε περιμένω να έρθουν αστυνομικοί για να λάβουν μήνυσή μου για την παραβίαση της νομιμότητας. Συνέβησαν και εξακολουθούν να συμβαίνουν αυτόφορα αδικήματα σε βάρος του πολιτεύματος και σε βάρος Ελλήνων πολιτών και Ελλήνων βουλευτών. Προσωπικά δέχθηκα επίθεση. Επιθυμώ να εφαρμοστεί η νομιμότητα, δηλαδή να εφαρμοστεί η αυτόφορη διαδικασία κατά των αστυνομικών που παραβίασαν την νομιμότητα, με έσπρωξαν, με εγκλώβησαν μεταξύ μιας σιδερένιας πόρτας και του κυκλειδώματος. Ζητώ να μην υπάρχει στη χώρα μου βία και ανομία. Ζητώ να εφαρμοστούν οι αρχές οι συνταγματικές και να επιληφθεί η εισαγγελική αρχή. Αυτό αποτελεί μια δημόσια επίσημη έκκληση. Αυτή τη στιγμή πληροφορούμαστε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τους συντρόφους, συναδέλφους, βουλευτές, τον Δημήτρη τον Στρατούλη, τον Παναγιώτη τον Κουρουπλή που κινδύνευσαν όταν έγινε αυτή η επίθεση, το Βασίλη το Χατζηλάμπρο επίσης, τη Ραχίλ τη Μακρύ που ήταν αυτόπτης μάρτυρας, μια ανάσα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κοπέλα που στέκεται επάνω στο κυκλίδωμα και η οποία με σωματικό κίνδυνο με προστάτευσε από το να συνθλιβώ πραγματικά από την καγκελόπορτα και νομίζω ότι έχει τραυματιστεί κιόλα στο πόδι της προσπαθώντας να με προστατεύσει. Ή έχουμε συντεταγμένη πολιτεία. Αυτή τη στιγμή έχουν προσέλθει πολλοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θοδωρής ο Δρίτσας, ο Γιάννης ο Σταθάς, ο Χρήστος ο Καραγιαννίδης, ο Βαγγέλης ο Διαμαντόπουλος, ο Δημήτρης ο Γάκης, είναι και όλοι η Ειρήνη η Αγαθοπούλου. Ή έχουμε συντεταγμένη πολιτεία και δημοκρατία ή έχουμε παρανόμως συντεταγμένη και συγκροτημένη πολιτεία.
είναι ένα επίσημο δημόσιο διάβημα και πρέπει επιτέλους οι υπεύθυνοι να αναλάβουν την ευθύνη τους. Κυρία Κωνσταντοπούλου, είμαστε έτοιμοι να βγούμε στον αέρα, ναι ή όχι? Η ώρα είναι 11:10. Είμαι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ζωή Κωνσταντοπούλου. Συμπληρώνονται 7 ώρες και 15 λεπτά που ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου ζητώ να προσέλθει εισαγγελέα στο χώρο προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια περιουσία, τα πανάκριβα μηχανήματα της ΕΡΤ, τα οποία απέκτησαν πρόσβαση άγνωστα πρόσωπα συνοδευόμενα από δυνάμεις της αστυνομίας. Επί 7 ώρες και 15 λεπτά ζητώ να έρθει εισαγγελέας να βεβαιώσει τα αυτόφορα αδικήματα που τελούνται και εκ μέρους των αστυνομικών δυνάμεων. Η απάντηση ήταν ότι τόσο εγώ όσο και άλλοι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου ήτανε μάρτυρες. Ο Δημήτρης ο Στρατούλης, ο Παναγιώτης ο Κουρουπλής, ο Βασίλης ο Χατζηλάμπρου, η Ραχίλη Μακρύ υπέστημεν βία, προσωπικά υπέστην σωματική βία και προπυλακισμό. Έχω δημόσια καλέσει την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κυρία Ευτέρπη Κουτζαμάνη, να παρέμβει. Έχω απευθυνθεί δημόσια στον προϊστάμενο της εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και έχω μιλήσει προσωπικά με την προϊσταμένη της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, την κυρία Φάκου, από τις 5 παρατέταρτο. Η ώρα είναι 11 και τέταρτο. Θεωρώ ότι σε καμία ευνομούμενη πολιτεία δεν επιτρέπεται να ασκείται βία κατά πολιτών ή κατά εκπροσώπων του λαού και να μην παρεμβαίνει κανείς. Να προσποιούνται όλοι ότι δεν άκουσαν, δεν είδαν. Μαθαίνω δε ότι στη Βουλή ο κύριος Σταμάτης, ο γνωστός υπουργός επικρατείας, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι δήθεν έγινε απόπειρα εισβολής στην ΕΡΤ. Είναι μάρτυρες αδιάψευστοι οι ηχητικές καταγραφές που έχουν γίνει στις πάμπολες ραδιοφωνικές παρεμβάσεις μου, παρεμβάσεις από μικροφόνου, αλλά και η μαγνητοσκόπηση του βίαιου εγκλωβισμού τον οποίο υπέστην και του βίαιου αποκλεισμού τον οποίο επίσης υπέστησαν οι άλλοι βουλευτές. Θέλω να ευχαριστήσω μια εργαζόμενη, τη Θεοδώρα Μέγα, είναι 25 χρόνια εργαζόμενη, με το σώμα της και με το πόδι της απέτρεψε να συγκλειβώ στην πόρτα. Θέλω να την ευχαριστήσω. Η Θεοδώρα είναι μάρτυρας, αλλά είναι και βαθούσα γιατί έχει χτυπήσει. Δεν νοείται να μην προσέρχεται κανείς για να συντάξει έκθεση κατά νόμων για αυτά που συμβαίνουν εδώ. Δεν μπορεί η μονταζιέρα της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης που παραποιεί την αλήθεια να παραποιήσει αυτά που έχουν συμβεί. Δεν επιθυμώ ούτε εγώ ούτε οι άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που βρισκόμαστε εδώ, η Ρένα Ιδούρου, ο Βασίλης ο Χατζηλάμπρου, ο Νίκος ο Χουντής που είναι από νωρίς εδώ και συμμετείχε και στο δελτίο της, της ΕΡΤ, ο Δημήτρης Ογάκης, ο βουλευτής μας από τη Ρόδο. Δεν επιθυμούμε να βρισκόμαστε σε αυτόν τον αποκλεισμό. Δεν επιθυμούμε να βρίσκονται δημιουργίες των ΜΑΤ που μας χωρίζουν από τους πολίτες. Θα εξέλθουμε λοιπόν από αυτόν τον κλειό, θα έρθουμε κοντά σας, εξακολουθούμε να περιμένουμε να παρέμουν οι επίσημες εισαγγελικές αρχές, διότι εμείς είμαστε με την νομιμότητα, εμείς είμαστε με την ευνομία. Κάποιοι άλλοι θέλουν να κυβερνούν με τη βία και την ανομία. Αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Οι μάσκες έχουν πέσει και αυτοί που θα δώσουν αύριο